Το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία για τον ασφαλιστικό κλάδο, είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι εδώ, η οποία επηρεάζει ήδη το underwriting, επηρεάζει τη χείριση των ζημιών και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εντάξουμε σωστά μέσα στην καθημερινή μας λειτουργία, έτσι, και να το σκεφτούμε σαν τρόπο δουλειάς πλέον. Γιατί μόνο μπροστά θα μπορέσει να πάει τόσο τη δουλειά μας και τις καλύψεις που προσφέρουμε στους πελάτες μας και να παρέχει πιο σωστή, πιο πλήρη κάλυψη. Άρα λοιπόν αυτή τη νέα πραγματικότητα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά και αυτό είναι που τονίστηκε σε διάφορες μορφές του από τους ομιλητές σήμερα. Το βασικό είναι να καταλάβουμε ότι το AI είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει στον τομέα της ασφάλισης. Αυτό που πρέπει όμως να κάνουμε είναι να προετοιμάσουμε τους οργανισμούς μας για να έρθουν και να φέρουν το AI μέσα. Δηλαδή να κάνουμε όλες τις κατάλληλες δομές έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε σωστά, να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα, να προφυλάξουμε αυτά τα δεδομένα και τη δουλειά μας από οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει σαν απειλή απέναντι στο AI. Και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να αντιμετωπίσει τέτοια cyber risk? Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμη εκείνη, όμως η τεχνολογία είναι εκεί. Υπάρχουν λύσεις cyber security που έχουν AI embedded τεχνολογία μέσα, την οποία μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς τους να γίνουν έτοιμοι. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις που είναι εδώ ήδη που χρησιμοποιούν το AI στην ασφαλιστική αγορά. Η ασφαλιστική αγορά πρέπει να είναι έτοιμη να τις χρησιμοποιήσει, να μην τις δαιμονοποιεί, γιατί όπως είπαμε και στις σημερινές ομιλίες, όταν έχουμε τον άνθρωπο ως κέντρο, μπορούμε σίγουρα να βρούμε πάρα πολύ καλές τεχνολογικές λύσεις, να τις χρησιμοποιήσουμε καθημερινά και να πάμε μπροστά. Παραδείγματα τέτοιων λύσεων είναι διάφορα AI συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση ζημιών στον ασφαλιστικό κλάδο, παράδειγμα στα αυτοκίνητα, αλλά και άλλες πολλές εφαρμογές που πρέπει να τις δοκιμάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μία ερώτηση που φοβίζει αρκετούς στην ασφαλιστική αγορά: είναι ποτέ δυνατόν το AI να αντικαταστήσει τον άνθρωπο? Αν έχουμε τον άνθρωπο ως κέντρο κατά την ανάπτυξη του AI, όχι. Αν δεν τον έχουμε, πιθανόν να είναι. Αλλά όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν αισιόδοξοι και να πιστεύουμε ότι αν χρησιμοποιήσουμε εμείς το AI και όχι αυτό να μας χρησιμοποιήσει, τότε τελικά δεν είναι δυνατό. Ευτυχώς ή δυστυχώς, αλλά θα έλεγα ευτυχώς, ο ασφαλιστικός χώρος είναι από τους πρώτους που επηρεάζεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και τουλάχιστον και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν γίνει πολλά εγχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση για το πώς το κατανοούμε, πώς το ορίζουμε, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και πώς μπορεί να μας λύσει προβλήματα που ήδη έχουμε. Άρα, όχι να ανακαλύψουμε τον τροχό, αλλά σαν χρεοτεχνολογία, σαν εργαλείο, να μας βοηθήσει να λύσουμε τα επιχειρηματικά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο εγγύς μέλλον. Ποιο είναι το μεγαλύτερο challenge, να το πούμε έτσι, που έχει να αντιμετωπίσει κατά την άποψή σου η ασφαλιστική αγορά? Νομίζω ότι και μέσα από αυτή τη ζωντάνια που είδαμε στο event σήμερα, καταλήξαμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, αν όχι όλοι, στο γεγονός ότι η ανάλυση των δεδομένων αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί θα πρέπει να βασιστούν οι οργανισμοί στα δεδομένα που έχουν ώστε να εξάγουν συμπεράσματα για τους πελάτες, για τους καταναλωτές. Άρα και είναι και μια πρόκληση που μπορεί να οριστεί, άρα δεν είναι σε θεωρητικό επίπεδο ή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σε βάθος το πρόβλημα, το ξέρουμε, είναι εδώ, οπότε πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας και να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό που κρατάω είναι ότι, και το έδειξε και η συμμετοχή των ανθρώπων της αγοράς, είναι ότι το AI έχει μια τρομερή δυναμική, υπάρχει πάρα πολύ προβληματισμός αλλά και δραστηριότητα γύρω από υλοποιήσεις που έχουν να κάνουν με το AI. Όπως ακούσαμε, είναι εδώ για να μείνει. Και πρέπει σίγουρα να αποφασίσουμε η κάθε εταιρεία, ο κάθε οργανισμός, το κάθε στέλεχος πώς θα ενημερωθεί, πώς θα ξεκινήσει να φτιάξει μια στρατηγική ή ένα πιο απλό πλάνο για να ακολουθήσει τις εξελίξεις. Διότι τα πράγματα συμβαίνουν είτε συμμετέχουμε είτε όχι. Και είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε αυτή την απόφαση, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχουμε, αλλά να είναι συνειδητή και όχι από φόβο ή από άγνοια. Νομίζω ότι μοιράστηκαν πολύ σημαντικές πληροφορίες και απόψεις και από τους ομιλητές, αλλά και μέσα από τις ερωτήσεις των στελεχών της αγοράς που ήταν εδώ σήμερα. Και οι προβληματισμοί που δημιουργήθηκαν σήμερα σε ένα βαθμό απαντήθηκαν, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ξαναδούμε αυτό το θέμα σύντομα, ο καθένας στον χρόνο του ή και όλοι μαζί, και ο σύνδεσμος είναι εδώ για να
ξαναδώσει αυτή την ευκαιρία στους ανθρώπους της αγοράς.